καλοκαιράκι και η Samsung έκανε το καλοκαιρινό της Unpacked και παρουσίασε όλα αυτά εδώ τα προϊόντα που έχω εδώ μπροστά μου. Το Unpacked λοιπόν είχε Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Buds 2 Pro και δύο καινούργια smartwatches, Galaxy Watch 5 και Galaxy Watch 5 Pro. 5 προϊόντα για όλους τους χρήστες. Από πού να ξεκινήσω δεν ξέρω. Θα ξεκινήσω από το αγαπημένο μου, το Galaxy Fold 4, το οποίο έρχεται αρκετά ανανεωμένο, με καινούργιες κάμερες στο πίσω μέρος, ένας βασικός αισθητήρας στα 50 MP με οπτική σταθεροποίηση, ένας Ultra Wide στα 12 MP και ένας Telephoto 3x στα 10 MP και φυσικά έχει και άλλη κάμερα εδώ μπροστά στην εξωτερική οθόνη, η οποία βρίσκεται εδώ, και υπάρχει και άλλη κάμερα στην εσωτερική οθόνη, η οποία είναι και αυτή βελτιωμένη. Η οθόνη είναι 7,6 inches υπερυψηλής ανάλυσης και ουσιαστικά έχει πολύ μικρά bezels. Εδώ μέσα είναι και η selfie κάμερα under display κάτω από την οθόνη, η οποία φέτος φαίνεται ακόμα λιγότερο, σχεδόν καθόλου δεν φαίνεται, και ουσιαστικά εμφανίζεται μονάχα όταν πας να χρησιμοποιήσεις την κάμερα για να βγάλεις selfie φωτογραφία. Από εδώ για παράδειγμα, και τώρα εδώ εμφανίστηκε η καμερούλα. Πολλές βελτιώσεις στο κομμάτι της κατασκευής, Armor Aluminium το περίβλημα, Gorilla Glass Victus Plus το γυαλί που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο στην πλάτη εδώ και στην οθόνη την εξωτερική εδώ μπροστά, και η οθόνη εξωτερική είναι βελτιωμένη καθώς ουσιαστικά έχουμε μικρότερα bezels και εδώ στη συγκεκριμένη οθόνη που βρίσκεται εδώ μπροστά. Το βασικό, η Samsung έχει αλλάξει πάρα πολύ το hinge που χρησιμοποιεί εδώ από πίσω για να ανοίγει και να κλείνει η συσκευή. Δεν φαίνεται ουσιαστικά, στο Unpacked όμως το αναλύσαν αναλυτικά πως είναι κατασκευασμένο μέσα, αντί για γρανάζια χρησιμοποιεί διαφορετικό τρόπο, διαφορετικός ο μηχανισμός. Είναι πραγματικά πάρα πολύ στιβαρό και μπορεί να επιτρέψει το τηλέφωνο να στέκεται σε πάρα πολλές θέσεις, ακόμα και εδώ και εδώ και εδώ μπορεί να στέκεται, και κάπου εδώ πέρα λίγο πριν φτάσει στο τέλος ανοίγει μέχρι και γίνεται flat το τηλέφωνο. Βελτιωμένο πάρα πολύ και στο κομμάτι της χρηστικότητας η συσκευή, με το software που τρέχει το τηλέφωνο να κάνει πραγματικά πολύ διαφορετική δουλειά, με την έννοια ότι όταν πας εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα εδώ να ανοίξεις μια εφαρμογή, τον browser ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, στο κάτω μέρος έχει εικονίδια ακριβώς όπως θα τα χρησιμοποιούσε κανείς σε ένα desktop υπολογιστή. Μπορώ να πάω, πατήσω εδώ και να πάω στις τηλεφωνικές κλήσεις, να πατήσω εδώ και να πάω στα μηνύματα, να πατήσω εδώ να πάω στο browser, εδώ στις σημειώσεις. Κατευθείαν βλέπεις πόσο γρήγορα αλλάζουν οι εφαρμογές, έτσι. Εδώ είναι το sync με το OneDrive και εδώ είναι η κάμερα, εδώ είναι ο browser, εδώ είναι το Play Store, και φυσικά έχεις όλες αυτές τις πολύ ωραίες λειτουργίες να χρησιμοποιήσεις εδώ για να, για παράδειγμα, να φορτώσω κάποια άλλη εφαρμογή, ή να τη φέρω εδώ από κάτω και αν την βάλω εδώ και να χωρίσει η οθόνη στη μέση κατευθείαν, βλέπεις εδώ πως γίνεται, είτε να χρησιμοποιήσω την taskbar στο πλάι και να πάρω άλλες εφαρμογές εδώ από το πλάι και να φέρω για παράδειγμα το YouTube εδώ από κάτω, ή να φέρω και τα μηνύματα σε ένα τρίτο παράθυρο εδώ και να χωρίσω την οθόνη με αυτόν τον τρόπο έτσι. Κάτι που βολεύει πάρα πολύ όταν κάνεις multitasking και χρησιμοποιείς διάφορες εφαρμογές και να μεταφέρεις κείμενο ή φωτογραφίες από μία εφαρμογή και να την πας σε μία άλλη. Φυσικά όταν το τηλέφωνο κλείσει, αντίστοιχα προσαρμόζονται, βλέπεις, και οι εφαρμογές γυρίσανε για να μπορείς να κλείνεις με αυτόν τον τρόπο, και γενικότερα αυτό είναι το κομμάτι, το κομμάτι του multitasking τα πάει εξαιρετικά. Το γεγονός ότι έχεις την εξωτερική οθόνη σου επιτρέπει να βγάζεις και φωτογραφίες με τις κάμερες τις βασικές, να βγάζεις selfie φωτογραφίες, ουσιαστικά πας εδώ και ενεργοποιείς το cover screen preview on, όπως το λέει εδώ, και με το που το ενεργοποιείς κατευθείαν εμφανίζεται εδώ από πίσω, εδώ από κάτω, η κάμερα η συγκεκριμένη, και μπορώ εγώ να πάω να βγάλω μια φωτογραφία και να τραβήξω εδώ selfie με αυτόν τον τρόπο, βλέποντας και οι άλλοι βλέπουν
Δηλαδή εσείς από πίσω βλέπετε στην κανονική την οθόνη, την εσωτερική, αλλά και εγώ βλέπω στην πίσω την οθόνη, σε αυτήν εδώ την οθόνη βλέπω τον εαυτό μου για να βγάλω μια πολύ ωραία selfie, πολύ καλύτερη προφανώς από την selfie που βγάζεις και με αυτήν εδώ την κάμερα και πολύ καλύτερη από αυτή που βγάζεις με την εσωτερική κάμερα ή την under display κάμερα, η οποία κυρίως χρησιμοποιείται για να κάνεις video conference και τα σχετικά. Τρομερό το Hinge, πάρα πολύ στιβαρό, τρομερή κατασκευή IPX8 και ανανεωμένος ο επεξεργαστής Snapdragon 8 Plus Gen 1 είναι ο επεξεργαστής που έχει το Fold 4. Πάω και στο Flip, το οποίο Flip και αυτό περισσότερο εσωτερικές αναβαθμίσεις έχει. Έχει το κλασικό, όπου ουσιαστικά είναι ένα τηλέφωνο με πορτάκι, πολλές αναβαθμίσεις στο κομμάτι του software και το πώς χρησιμοποιείς αυτήν εδώ την οθόνη, την πάνω την οθόνη, όπου τώρα φαίνεται απλά το ρολόι, αλλά άμα το πατήσω πάλι δύο φορές, ξυπνάω το άλλο ρολόι που έχω εγώ επιλέξει να βάλω εδώ. Μέσα από το software μπορείς να το διαφοροποιήσεις και να βάλεις διάφορα ρολόγια σε αυτή εδώ την οθονίτσα. Και από εδώ έχεις περισσότερες επιλογές στο τι μπορείς να κάνεις. Γιατί μπορείς από εδώ κατευθείαν να απαντήσεις σε μηνύματα, να δεις σε ημερολόγια, αλάρμ και τα σχετικά. Να μπορώ κατευθείαν από εδώ να κάνω ένα voice recorder που ήταν. Ουσιαστικά έχω ενεργοποιήσει εγώ όλα τα shortcuts που μπορείς να έχεις διαθέσιμα στην κεντρική οθόνη. Το ημερολόγιο, σκηνές μπορεί να βάλεις εδώ, ο καιρός. Και εδώ ας πούμε το integration με άλλες συσκευές, για παράδειγμα τα Buds 2 Pro που έχω ενεργοποιήσει και έχω συνδέσει με το τηλέφωνο. Φυσικά εδώ μπορώ να βάλω τις επαφές μου και να έχω άμεσες επαφές για να πάρω κατευθείαν τηλέφωνο, μέσα από εδώ δεν έχω περάσει επαφές. Και φυσικά μπορώ μέσα από το, κάνοντας διπλό κλικ στο Power Button, να ενεργοποιήσω τις κάμερες αυτές εδώ, οι οποίες είναι οι βασικές κάμερες του τηλεφώνου, αναβαθμισμένες και αυτές οι κάμερες, για να έχεις καλύτερες φωτογραφίες, πιο φωτεινές φωτογραφίες, κυρίως το βράδυ, είναι τα pixels πιο μεγάλα ουσιαστικά. Και όπως σας έλεγα, με το Power Button της ενεργοποίησης για να βγάλεις selfie με αυτόν εδώ τον τρόπο, αλλά έχεις και την επιλογή, άμα κάνω double click πάνω στην οθόνη, να δω ακριβώς τη φωτογραφία πώς θα βγει και όχι απλά να βλέπω ένα κομμάτι, ένα preview ουσιαστικά της φωτογραφίας που θα βγάλω ή του βίντεο που θα βγάλω. Ούτως ή άλλως μπορώ να χρησιμοποιήσω και τις δύο κάμερες. Κάνοντας swipe προς τα πάνω πάω στην ultra wide, προς τα κάτω πάω στη βασική. Κάνοντας swipe δεξιά πάω στο βίντεο και πάλι αντίστοιχα αλλάζω τις κάμερες. Και έχει και μια ακόμα δυνατότητα μέσα από την κεντρική οθόνη να βγάλεις portrait φωτογραφίες ή με τον βασικό φακό. Φυσικά έχεις όλες αυτές τις λειτουργίες που είχες και με το προηγούμενο Flip, το γεγονός ότι σου επιτρέπει μέσα από το software, αναλόγως πώς εσύ το γυρνάς, βλέπεις εδώ πέρα τώρα πώς γίνεται, έτσι. Όταν το έχω έτσι, βλέπεις σε όλη την οθόνη την κάμερα που χρησιμοποιείς. Εντάξει, για παράδειγμα εδώ, πάω να βγάλω μια φωτογραφία, αλλά μπορώ να το γυρίσω λίγο, θα το γυρίσω λίγο, βλέπεις ότι προσαρμόζεται στο πάνω μέρος το preview της κάμερας, έτσι, και στο κάτω μέρος τα πλήκτρα της κάμερας για να βγάλεις φωτογραφίες ή για να τραβήξεις βίντεο. Και φυσικά, αν το τοποθετήσεις έτσι για να βγάλεις μια φωτογραφία πολύ ωραία, το ρολόι, ή να το χρησιμοποιήσεις και να το τοποθετήσεις έτσι για να το έχεις πάνω και να τραβήξεις ένα βίντεο για τον εαυτό σου, ένα reel για το Instagram. Και μάλιστα υπάρχει τρομερό integration με εφαρμογές, κυρίως όπως είναι το Instagram, για να μπορείς να δουλεύεις καλύτερα τις κάμερες που έχει το Flip 4, το οποίο σε αυτό το χρώμα είναι πραγματικά πανέμορφο. Είναι ένα χρυσό και κρέμ εδώ από πίσω, με αυτή τη διχρωμία που είδαμε και στο προηγούμενο Flip, που είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, και το εντυπωσιακό Hinge που επιτρέπει στο τηλέφωνο να κλείνει με αυτόν τον τρόπο και να γίνεται πάρα πολύ μικρό. Τα Galaxy Buds 2 Pro έχουν μια καινούρια δυνατότητα, μια καινούρια τεχνολογία, το γεγονός ότι υποστηρίζουν μετάδοση της μουσικής στα 24 bit από το τηλέφωνο στα ακουστικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχεις καλύτερο ήχο μέσω από το καινούριο codec που χρησιμοποιεί η Samsung στα ακουστικά που ακούς, και φυσικά έχεις βελτιωμένο active noise cancelling. Είναι εντυπωσιακό το active noise cancelling, πραγματικά. Τα ακουστικά επίσης είναι λίγο πιο μικρά από τα προηγούμενα, και τώρα έχω ενεργό το active noise cancelling και στην πραγματικότητα ακούω τη φωνή μου μονάχα μέσα από το... σαν να ακούω τον εαυτό μου από μέσα να μιλάει. Αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία να μεταφερθεί ο ήχος από έξω προς τα μέσα, μέσα από τα μικρόφωνα, ή να απενεργοποιήσει τελείως και τις δύο αυτές λειτουργίες για να ακούς κανονικά. Υπάρχει δυνατότητα
Μέσα από το software, μάλιστα, μπορείς να τα ρυθμίσεις αυτά. Τώρα έχω ενεργό το Active Noise Cancelling. Με το που το πατήσω εδώ πατημένο, πάει στο Ambient Sound και με το ξανακρατήσω πατημένο, ξαναγυρνάει στο Active Noise Cancelling. Υπάρχει αυτή η λειτουργία να βάλεις εσύ το Voice Detect, το οποίο με το που θα ακούσει τη φωνή μου ή κάποια άλλη φωνή να μιλάει, αυτόματα ενεργοποιεί το Ambient Sound. Έτσι, και με το που θα σταματήσω και για 10 δευτερόλεπτα δεν μιλάει κανείς, αυτόματα ξαναγυρνάει στο Active Noise Cancelling. Ενώ είναι εντυπωσιακό το 360 Audio. Έβαλα μουσική να παίξει, τώρα δεν μπορώ να σας το ακούσετε, αλλά είναι απίστευτο. Έβαθα πλάκα, είναι πολύ βελτιωμένο σε σχέση με πέρυσι. Γυρνάς το κεφάλι σου και πραγματικά είναι σαν να έχεις επιλέξει ότι η μουσική θα έρθει από εδώ, ας πούμε, και άμα γυρνάς το κεφάλι σου, εξαφανίζεται από την αριστερή πλευρά, έτσι, και συνεχίζει από εδώ, ή αντίστοιχα ξαναπηγαίνει. Όταν γυρνάς προς τη δεξιά πλευρά, έρχεται η μουσική από εδώ και από εδώ πέρα μειώνεται πάρα πολύ. Και αυτό το πετυχαίνει ουσιαστικά με τη λειτουργία head tracking που έχει η εφαρμογή μέσα από το 360 Audio. Ενώ είναι πάρα πολύ βελτιωμένες και τα μικρόφωνα που χρησιμοποιούν τα Buds 2 Pro για να σε ακούνε καλύτερα οι άλλοι όταν μιλάς μαζί τους. Τα ακουστικά φορτίζουν όταν μπαίνουν μέσα στην θήκη, η οποία θήκη προσφέρει δυνατότητα φόρτισης Type-C USB. Φορτίζουν και ασύρματα, αν δεν κάνω λάθος, Sound by AKG. Πάρα πολύ ωραία, αυτό το χρώμα μου αρέσει εξαιρετικά και ταιριάζει το συγκεκριμένο χρώμα. Ταιριάζει και με το Watch 5, το ένα από τα δύο καινούρια smartwatch που παρουσίασε η Samsung. Το Watch 5 ταιριάζει τουλάχιστον με αυτή την έκδοση, σε αυτό το γαλαζάκι που έχω εδώ. Βλέπετε εδώ πέρα, είναι πολύ ταιριαστά μεταξύ τους. Έχουμε δύο καινούρια ρολόγια λοιπόν, το Watch 5 και το Watch 5 Pro, το οποίο είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι η ναυαρχίδα των smartwatches της Samsung. Χρησιμοποιούν τους ίδιους αισθητήρες όσον αφορά στην καταμέτρηση που κάνει για τους καρδιακούς παλμούς, SpO2, την πίεση στο αίμα, το σωματικό βάρος, τον ύπνο και τα σχετικά, για όλη αυτή την παρακολούθηση που κάνει σε 24 ώρες βάση. Χρησιμοποιούν τους ίδιους αισθητήρες, όμως το Watch 5 Pro έχει μεγαλύτερη μπαταρία και είναι και πιο χοντρό. Άμα το δεις λιγάκι εδώ, είναι σαφώς πιο χοντρό η μπαταρία. Είναι 1,6 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με το απλό Watch 5. Και έχει άλλη κατασκευή, καθώς η κάσα είναι από τιτάνιο, ενώ και το πώς είναι κατασκευασμένη η κάσα είναι διαφορετικό, καθώς στο Watch 5 έχουμε στην πραγματικότητα μια flat οθόνη, εντελώς flat, το βλέπεις εδώ ότι είναι από άκρη σ' άκρη ευθεία, ενώ στο Watch 5 Pro η οθόνη είναι λίγο πιο μέσα, είναι πιο βαθιά μερικά χιλιοστά σε σχέση με το γύρω-γύρω της κάσας, για να προστατεύετε περισσότερο, καθώς το Watch 5 Pro απευθύνεται και σε χρήστες που κάνουν έντονη δραστηριότητα σε δύσκολες καταστάσεις, trekking, ορειβασίες, ιστορίες και τέτοια, και μάλιστα ενσωματώνει και ειδικά προγράμματα για τέτοιες λειτουργίες, κάτι που δεν ενσωματώνει το Watch 5, αλλά τρέχουν το ίδιο λειτουργικό, το Wear OS της Google, με πάρα πολλές εφαρμογές να είναι διαθέσιμες. Η οθόνη είναι πάρα πολύ φωτεινή και μεγάλη. Αυτό είναι στα 44 mm, αν δεν κάνω λάθος. Η κάσα του, και αυτό είναι 45, είναι λίγο μεγαλύτερο, αλλά είναι σαφώς πιο βαρύ και έχει διαφορετικό λουράκι. Θα σας δείξω και πώς δουλεύει το λουράκι στο Watch 5 Pro, το οποίο είναι ελαστιχένιο μεν, αλλά έχει μία... Εδώ το κούμπωμά του ουσιαστικά θυμίζει κούμπωμα από ρολόι με μπρασελέ, έτσι. Βλέπεις πως κουμπώνει, μαγνητικά πάει και ασφαλίζει. Βλέπεις εδώ πέρα όλες τις εφαρμογές που είναι διαθέσιμες. Έτσι μπορεί να εγκαταστήσεις επιπλέον μέσα από το Play Store. Αυτό έχω συνδεδεμένο καλύτερα. Έχεις Google Maps εδώ, βλέπει που είμαι κατευθείαν και μπορεί να με ακολουθήσει. Μπορώ από εδώ να πάω στο Play Store και να κατεβάσω καινούργιες εφαρμογές. Apps on your phone, εφαρμογές που είναι ήδη στο τηλέφωνο δεν υπάρχουν. Featured apps, από εδώ Shazam, Strava, για όσους είναι έτσι της, του fitness, MyFitnessPal, πάρα πολλές εφαρμογές ούτως ή άλλως, YouTube Music, Spotify, κατευθείαν τα βάλεις στο ρολόι σου. Εδώ είναι οι λειτουργίες για να πάρεις το blood pressure για παράδειγμα και το ECG, και έχεις και την εφαρμογή Buds, όπου από εδώ με το που θα ανοίξω για παράδειγμα τα Buds μου, βλέπεις το ξεκλείδωσε, βλέπει ποια είναι το ποσοστό της μπαταρίας κατευθείαν, και με το που θα τα βγάλω από εδώ θα ξεγκριζάρει και αυτή η λειτουργία.
Ρέμπις. Active Noise Cancelling, Ambient Sound. Δηλαδή, έχει τρομερή ευκολία στο να μεταφέρει συσκευή από μία Samsung συσκευή σε μία άλλη. Ακόμα και τα ίδια τα ακουστικά, εκεί πέρα όταν τα έχεις συνδεδεμένα με το κινητό σου, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις στο σπίτι εκεί που είσαι και λες, θα ακούσω τηλεόραση, θα ανοίξω τηλεόραση Samsung, θα τα βδούνε και λες, ωραία, μεταφέρω τον ήχο από την τηλεόραση στα ακουστικά και έχει από το τηλέφωνο και αν έχεις μια κλίση, ξαφνικά σταματάει η τηλεόραση, ο ήχος από την τηλεόραση και γυρίζει το κινητό για να μπορέσεις να μιλήσεις κανονικότατα και αντίστοιχα λειτουργούν και εδώ με την εφαρμογή Buds που έβαλα μέσα, ενώ φυσικά μπορεί να χρησιμοποιήσει το ρολόι για να βγάλεις και φωτογραφίες από το κινητό. Κοίτα εδώ, έβαλα το κινητό εκεί, την κάμερα εδώ για να βγάλω μια φωτογραφία. Γεια! Με έβγαλε. Αυτά είναι όλα, πολλά είναι. Είναι εξαιρετικά, Galaxy Fold 4 έχω ερωτευτεί, φοβερή οθόνη, φοβερή κατασκευή, καινούριος επεξεργαστής, τρομερές λειτουργίες όσον αφορά στο multitasking, καινούριες κάμερες που το ζητούσε πολύ ο κόσμος, Galaxy Flip πιο κομψό και μικροκαμωμένο, αυτό εδώ σαφώς και πιο μικρό σε σχέση με αυτό εδώ, φυσικά τα ακουστικά, σε αυτήν εδώ την πολύ ωραία συσκευασία και τα δύο εξαιρετικά ρολόγια με το Watch 5 Pro να είναι πολύ premium σαν ρολόι. Αυτά λοιπόν είναι τα καινούργια προϊόντα της Samsung που ανακοίνωσε στο πρόσφατο καλοκαιρινό Galaxy Unpacked. Χαμός!